Τώρα μαζί μας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Βασίλης Φεύγας, προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Κύριε Φεύγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σταματιάδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Eurobar. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το σαφές μήνυμα που είναι της κυβέρνησης αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων αυτή την περίοδο, που αφορά τον εμβολιασμό όλων των πολιτών ώστε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια λαμβάνοντας και τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει τις δύο τελευταίες εβδομάδες, που αφορούν κυρίως τη μετάλλαξη Δέλτα και τον τρόπο, μάλλον τον γρήγορο τρόπο με τον οποίο διαδίδεται, και τις εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως, ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέταρτο κύμα πανδημίας, το οποίο όλα δείχνουν ότι θα είναι σφοδρό και θα πλήξει κυρίως τους ανεμβολίαστους. Γι' αυτό έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την εκκλησία, με την κοινωνία των πολιτών. Καλούμε όλους σε εγκρήγορση και όσοι δεν έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, να το κάνουν άμεσα, να μην το αφήσουν για ένα-δύο μήνες μετά, να μην αφήσουν να δουν πώς θα πάει ο συγγενής, ο φίλος ή ο συνάδελφός τους που έχει κάνει πρόσφατα το εμβόλιο, να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν για να προστατευτούν από το κύμα το τέταρτο κύμα της πανδημίας, όπως προανέφερα. Είναι μια πράξη ατομικής ευθύνης του καθενός απέναντι στους γνωστούς τους, στους φίλους τους, στους συναδέλφους τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πράξη συλλογικής ευθύνης από όλους μας να προστατεύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας που έχει ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο χρόνο, έχει στηριχθεί και έχει στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Δεν χρειάζεται να το φτάσουμε στα όρια του και βέβαια να στηρίξουμε και την εθνική οικονομία, γιατί ένα τοπικό ή εθνικό lockdown θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην παρούσα φάση που η ελληνική οικονομία δείχνει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να προσελκύουμε επενδύσεις, να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και να βελτιώνεται το μέλλον για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Κύριε Φεύγα, θεωρείτε πως εξαντλήσατε όλα τα μέσα πειθούς πριν προχωρήσετε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό? Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην πειθό. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το πρώτο μέτρο είναι η πειθό. Προσπαθούμε να πείσουμε με λογικά επιχειρήματα όσους ακόμη δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν και οι έρευνες δείχνουν ότι ένα 70% τελικά θα εμβολιαστεί και θα πετύχουμε το τείχος ανοσίας. Απλώς θέλουμε να το κάνουμε αυτό πιο γρήγορα, πιο άμεσα, λόγω των εκκλήσεων της επιστημονικής κοινότητας για τον κίνδυνο που υπάρχει μπροστά. Και βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό 30% το οποίο βλέπει το εμβόλιο με σκεπτικισμό. Δεν είναι όλοι οι αρνητές του Υπουργείου. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που παρασύρονται από διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διαβάζουν στο διαδίκτυο. Καλούμε αυτούς τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τους φόβους και τις ανασφάλειες και την αγωνία τους, να κλείσουν και αυτό το ραντεβού, ώστε το συντομότερο δυνατό να πετύχουμε το περίφημο τείχος ανοσίας που πετυχαίνεται αναγκαστικά και μόνο με τον εμβολιασμό, και ο εμβολιασμός θα είναι ασπίδα προστασίας για τους ίδιους, αλλά ταυτόχρονα και διαβατήριο ελευθερίας στις κοινωνικές δραστηριότητες και στην οικονομική ζωή του τόπου, για να μην χρειαστούμε στο μέλλον να βλέπουμε τέτοιου είδους μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση και δεν αναφέρομαι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, ο οποίος είναι επιβεβλημένος, αλλά σε σχέση με τη διασκέδαση, με την εστίαση, τις μετακινήσεις μας, να επανέλθουμε κατά κάποιο τρόπο όσο μπορούμε στην κανονικότητα, τηρώντας πάντοτε τις αποστάσεις, τη μάσκα και τους κανόνες υγιεινής. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα. Εχθές εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από κάποιες ενστάσεις που υπήρξαν. Πώς θα αξιοποιήσουμε τα 4 εκατομμύρια ευρώ σαν χώρα? Τα 32, έτσι λοιπόν το νούμερο, έτσι, τα οποία 32 εκατομμύρια τα οποία θα εισρέψουν στη χώρα, που μαζί με την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται στα επόμενα χρόνια να φτάσουμε τα 60 περίπου δισεκατομμύρια. Και αυτά δεν είναι απλά χρήματα, μετατρέπονται σε θέσεις εργασίας, καθώς οι εκτιμήσεις
δείχνουν ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δημιουργηθούν περίπου 180 με 200.000 θέσεις εργασίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζεται σε 4 πυλώνες, στηρίζεται στον πράσινο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, στηρίζεται στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δομών και της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, και ο τέταρτος πυλώνος αφορά τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητά τους και μέσω κινήτρων που δίνεται για επιχειρήσεις οι οποίες θα προσελκύσουν επενδύσεις, επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν να συμφωνηθούν με κάποιες άλλες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οικονομία κλίμακας που θα τις κάνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και θα προωθήσουν τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών στο εξωτερικό. Μάλιστα. Κύριε Φεύγα, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για το μετρό. Προχωράνε οι εργασίες ώστε να ολοκληρωθεί το μετρό το 2023 όπως αναμένεται? Οι εργασίες προχωράνε. Πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω υπήρχε η επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού του κ. Καραμαλία και του υπουργού πολιτισμού της κ. Μεντώνη στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι διάβαζα πριν από λίγο ότι έχουν ξεκινήσει και κάποια δοκιμαστικά δρομολόγια. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 2023 το μετρό θα είναι έτοιμο, θα αποδοθεί στους Θεσσαλονικείς. Είναι κάτι το οποίο έχει ταλαιπωρήσει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ το ζήτημα του μετρό. Έχει αυξήσει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στις οποιοσδήποτε εξαγγελίες υπάρχουν λόγω των καθυστερήσεων που υπήρχαν στο παρελθόν. Είμαστε αισιόδοξοι και όλα δείχνουν, και το είπε και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Καραμαλής, ότι το μετρό θα ολοκληρωθεί. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να είμαστε συνεπείς, γιατί αυτή η κυβέρνηση επενδύει πάρα πολλά στη συνέπεια και στην αξιοπιστία των όσων λέει. Καταλαβαίνουμε τη δυσπιστία των Θεσσαλονικαίων όταν ακούν τέτοιους λόγια, αλλά θα τους διαθέσουμε ευχάριστα στο τέλος του 2023 όταν το μετρό θα υπάρχει και θα μετακινούνται οι Θεσσαλονικείς και θα δουν τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητά τους όπως έχουν δει και στην Αθήνα. Άλλωστε να σας θυμίσω βέβαια και στην Αθήνα υπήρχαν παρόμοια προβλήματα μετρό. Ξεπεράστηκαν, το μετρό σήμερα λειτουργεί και εξυπηρετεί εκατομμύρια νέους και πιστεύω θα εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς από το 2023 και μετά. Ας το ελπίσουμε λοιπόν. Κύριε Φεύγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ και να μου επιτρέψετε να κλείσουμε με μια έκκληση. Όσοι δεν έχουν προγραμματίσει το ραντεβού με το εμβόλιο, να το κάνουν άμεσα ώστε να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, γιατί το τέταρτο κύμα πανδημίας θα χτυπήσει κυρίως όσους είναι ανεμβολίαστοι και το βλέπουμε σήμερα στα νοσοκομεία ότι όσοι κάνουν το μάχη με τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού είναι 99% ανεμβολίαστοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Φεύγα. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε εσάς. Καλή συνέχεια στους Θεσσαλονικείς.